Γεια χαρά παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Άντων 26, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Βρισκόμαστε έξω από την έκθεση της Γοργόλης ΑΕ εδώ στη Θησαίος 312 στην Καλλιθέα για την παρουσίαση ενός πολύ αγαπημένου μοντέλου από μια πολύ πολύ αγαπημένη εταιρεία, και λέω πολύ αγαπημένη εταιρεία διότι η SIM είναι μια εταιρεία η οποία είναι πάρα πολλά χρόνια στην αγορά, την εμπιστευόμαστε όλοι και πλέον μπορούμε άφοβα να πούμε ότι όλα της τα μοντέλα διαθέτουν και υψηλή μεταπολιτική αξία. Για σήμερα λοιπόν έχουμε το SIM Wild 160, ένα σκουτεράκι που έχει αντικαταστήσει ένα δικό μου πολύ αγαπημένο και το οποίο δεν είναι άλλο από το DRG 160 Dragon. Αν θυμάστε ένα παλιότερο βίντεο με ένα πολύ έτσι φουτουριστικό σκουτεράκι το οποίο είχε τέτοια συνδυαστική γραμμή που το παρομοίασα με Lamborghini. Το σημερινό ακολουθεί τα χνάρια του προκατόχου του σχεδιαστικά και έχει και μια πολύ πολύ ιδιαίτερη βαφή. Βέβαια για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί την χαμελέον βαφή θα πρέπει να το πλησιάσει από συγκεκριμένες γωνίες και να δει το κατά πώς πέφτει ο φωτισμός επάνω του και κατά πόσο μπορεί και αλλάζει χρώμα. Η βαφή χαμελέων την οποία διαθέτει το Wild 160 είναι μια βαφή υψηλής τεχνολογίας η οποία καταφέρνει και δίνει διαφορετικό τόνο και χρωματισμό ανάλογα με το πώς φωτίζεται το μηχανάκι. Είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Σχεδιαστικά είναι πολύ όμορφο, ιδιαίτερα για όσους το κοιτούν από μπροστά. Δείτε εδώ μούτρο και δείτε αυτήν εδώ την πολύ αιχμηρή και διαφορετική σχεδιαστική ταυτότητα που το κάνει πραγματικά να ξεχωρίζει από οτιδήποτε άλλο. Ένα από τα πρακτικά υπέρ του είναι το γεγονός ότι διαθέτει επίπεδο πάτωμα. Ένα πολύ πρακτικό ανακλινόμενο εδώ πέρα γατζάκι για σακούλες και αποσκευές. Χώρο εδώ για να βάζετε τον καφέ σας και πολλά μικροαντικείμενα. Θύρα φόρτισης εδώ USB, η οποία είναι και quick charge, είναι δηλαδή γρήγορη φόρτιση, η οποία σέλα να πούμε ότι θα φιλοξενήσει άνετα και οδηγό και συνεπιβάτη. Διαθέτει μεγάλες χειρολαβές, ανακλινόμενα πατάκια τα οποία χρειάζονται ελάχιστη δύναμη για να ανοίξουν και να κλείσουν. Πάμε όμως να δούμε το χώρο κάτω από τη σέλα. Ο οποίος χώρος, παιδιά, είναι αρκετά μεγάλος. Δεν ξέρω αν θα φιλοξενήσει full face κράνος, αλλά έχει σίγουρα πολύ χώρο για να βάλετε ένα σωρό πράγματα. Κράνος jet, γάντια, διάβροχο, κουλούρες, κλειδαριές, γενικά τα πάντα. Δείτε και το άνω μέρος της σέλας, η οποία έρχεται και κλείνει με αυτόν εδώ τον απλό τρόπο. Αυτή τη φορά ας πάμε την παρουσίαση λίγο ανάποδα, ξεκινώντας από τα χειριστήρια και ας περάσουμε μετά στα υπόλοιπα specs. Εδώ μπροστά υπάρχει μία αναμονή, δεν ξέρουμε γιατί. Μικρή μεγάλη σκάλα, η κόρνα, τα αλάρμ και flash αριστερό δεξί και ακύρωση. Αυτά για την αριστερή μεριά του τιμονιού, διότι στη δεξιά μεριά έχουμε το kill switch, το σύστημα start and stop και λίγο πιο κάτω το starter button για την κίνηση του κινητήρα. Δυστυχώς το μηχανάκι δεν διαθέτει μπαταρία, άρα δεν θα μπορέσουμε να το δούμε ενεργοποιημένο. Ένα απίστευτο μοχλικό, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Διαθέτει και το σύστημα Ali, όπως το ονομάζει η SIM. Ένα σύστημα που επιτρέπει στο σκούτερ να μην ανυψώνεται κατά τις απότομες εκκινήσεις. Εδώ βλέπουμε και το ψυγείο του. Εννοείται ότι διαθέτει τόσο κεντρικό όσο και πλαϊνό stand, δείτε. Πάμε στα του κινητήρα, όπου έχουμε έναν τετράχρονο υγρόψυκτο μονοκύλινδρο τετραβάλβιδο με ηλεκτρονικό ψεκασμό της Kaehin. Σημειώστε το αυτό. Ο ψεκασμός αυτός διακρίνεται για το γεγονός ότι δεν κάνει ούτε μπερδέματα, ούτε λάθη, ούτε σβησίματα. 16 ύπη στις 8.000 στροφές με μια ροπή στα 15 νιουτόμετρα στις 6.000. Και να αναφέρουμε ότι το SIM Wild 160 διαθέτει εκτός από ABS της Bosch στην έκδοση 10.3, σύστημα start and stop αλλά και traction control. Σημειώστε το τελευταίο διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς το μηχανάκι δεν κοστίζει άδικα 3.495 ευρώ. Έρχεται δηλαδή πολύ καλά εξοπλισμένο
και με ένα απίστευτο design και με έναν πολύ πολύ ενισχυμένο σκελετό. Έχω να το λέω από το παλιότερο DRG, από το Dragon δηλαδή, το είχα δει πλήρως ρυθμισμένο και ο σκελετός του ήταν ένας από τους πιο περιποιημένους και σωστά φτιαγμένους και δομημένους σε ό,τι αφορά ολόκληρη την εταιρεία της SIM. Από εδώ πέρα γίνεται η πλήρωση των καυσίμων. Είναι της τάξης των 7,5 λίτρων με μια κατανάλωση στα 2,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, σαν να οδηγείται παπί επί της ουσίας. Αναφορικά με το ύψος έλας αυτό βρίσκεται στα 803 χιλιοστά και αναφορικά με το βάρος αυτό σταματάει στα 136 κιλά. Ορίστε εδώ και το αυτοκόλλητο για το traction control και περνάμε στο τομέα της πέδησης, όπου μπροστά έχουμε δίσκο 260 χιλιοστών με διπή στον Ιδαγκάνα, εννοείται ABS της Bosch, δικάναλο τόσο μπροστά όσο και πίσω, ενώ στα μετόπιστα έχουμε δίσκο μικρότερης διαμέτρου στα 233 χιλιοστά με επίσης διπή στον Ιδαγκάνα και εννοείται ABS της Bosch. Στο τομέα των αναρτήσεων τώρα μπροστά έχουμε συμβατικό τηλεσκοπικό πυρούνι με καλάμια διαμέτρου 33 χιλιοστών και διαδρομή στα 90 χιλιοστά, ενώ αντίθετα πίσω συναντάμε μια μονοσόκα ανάρτηση με διαδρομή στα 40 χιλιοστά. Στον τομέα των ελαστικών τώρα μπροστά συναντάμε ελαστικά πρώτης τοποθέτησης από την Kenda με διαστάσεις 120-70 σε 13 ραζάντα, ενώ πίσω 130-70 σε ίδια διάσταση ζάντα 13 ιντσών. Δείτε εδώ το μπροστινό ρίγχος πόσο ιδιαίτερο είναι και πόσο μοναδικό το κάνει σχεδιαστικά. Να υπενθυμίσουμε εδώ τις αρετές του, όπου έχουμε traction control, βελτιωμένο ABS στην έκδοση 10,3 με ταχύτερες αντιδράσεις, εννοείται σύστημα start and stop, σύστημα αλλή για την καλύτερη απόσβεση και τις ομαλότερες κινήσεις. Ο σχεδιασμός Black Mamba, ο οποίος παραπέμπει στο γνωστό φίδι, LED προβολής τόσο μπροστά όσο και πίσω σε σχήμα φιδιού, νομίζω το βλέπετε. Ρίξτε μια ματιά και στο πίσω μέρος, πραγματικά θυμίζει φίδι και με μια προσεκτικότερη ματιά θα δούμε ότι τον ίδιο σχεδιασμό ακολουθεί και το πλαστικό στο εσωτερικό της ποδιάς, θυμίζοντας επίσης φίδι. Ο χώρος αποσκευών, πάμε να τον ξαναδούμε, είναι της τάξης των 28 λίτρων και χωράει, όπως είπαμε νωρίτερα, αρκετά πράγματα. LCD εδώ, ψηφιακή οθόνη με πάρα πολλές ενδείξεις, τις οποίες δυστυχώς λόγω έλλειψης μπαταρίας δεν είμαστε σε θέση να τις δούμε και να τις δείτε κι εσείς. Και αυτό που ξέχασα να πω νωρίτερα είναι ότι εδώ έχουμε ανασχεδιασμένους και πιο ποιοτικούς διακόπτες και όντως φαίνεται παντού στην υφή τους. Και αυτό ισχύει τόσο για δεξιά όσο και για αριστερά. Γενικά παιδιά, από το παλαιότερο μέχρι και το νεότερο καταλαβαίνεις ότι εδώ η SIM δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη και έχει επενδύσει πάρα πολύ και στην ποιότητα. Να επαναλάβω για μία ακόμη φορά και την τιμή του, 3.495 ευρώ, για κάτι το οποίο σίγουρα ξεχωρίζει, για κάτι το οποίο σίγουρα είναι πολύ προσεγμένο τόσο σχεδιαστικά όσο και ποιοτικά. Δείτε και εδώ την αναφορά στο Black Mamba Wild 160, προβολέας DRL αλλά και flash, και ακριβώς το ίδιο ισχύει και στο πίσω μέρος. Δείτε εδώ την ιδιαίτερη σχεδίαση και την κατάληξη στα flash. Αυτό ήταν παιδιά το ιδιαίτερο Wild 160 από την SIM. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εδώ τα παιδιά της Γκοργόλης ΑΕ στη Θησαίως 312 στην Καλλιθέα. Ελάτε να το δείτε και εσείς από κοντά, να το θαυμάσετε, να το δείτε σε διάφορους χρωματισμούς και γιατί όχι, αν ψάχνετε για ένα ιδιαίτερο όχημα, να το επιλέξετε. Σας αφήνω με αυτή την πολύ όμορφη εικόνα, να είστε καλά, να προσέχετε και έξω, πάντα κράνος και εξοπλισμός για εσάς και το συνεπιβάτη σας και εμείς τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.